Αυτό είναι ένα γρήγορο make-up tutorial με προϊόντα της εταιρείας Kiko που σας έδειξα στο τελευταίο μου haul βίντεο. Ξεκινάω το eye make-up με το Long Lasting Stick Shadow στην απόχρωση Soft Green Apple. Θα βάλω κάτω στο information box όλα τα προϊόντα που έχω χρησιμοποιήσει, αλλά μπορείτε να τα δείτε και στο προηγούμενο haul βίντεο που τα έχω όλα με λεπτομέρειες. Πρόκειται για μια κρεμόδη σκιά σε μορφή stick που απλώνεται πάρα πολύ εύκολα και όταν στεγνώσει και στεγνώνει και γρήγορα δεν κουνιέται με τίποτα. Θέλει και πολύ καλή προσπάθεια για να την αφαιρέσετε μετά όταν βγάζετε το make-up σας. Δίνει πιστεύω μια πολύ μεγάλη ζωντάνια στο βλέμμα και βοηθάει κάθε σκιά σε μορφή σκόνης να φαίνεται πολύ ζωντανή από πάνω. Και μετά από την παλέτα Holy Vibrations της limited συλλογής αυτής της ανοιξιάτικης που λέγεται Colors in the World, θα χρησιμοποιήσω την τελευταία έκτη σκιά που είναι μια mint πράσινη απόχρωση με ένα shader πινέλο της εταιρείας Urban Decay. Έχω ήδη βάλει τη βάση μου, ουσιαστικά έχω βάλει primer, concealer, foundation και λίγη πούδρα στη ζώνη του TAF. Αλλά όπως θα δείτε έχω ξεχάσει κάποια πράγματα, παραδείγματος χάρη έχω ξεχάσει να κάνω contour και έχω ξεχάσει να κάνω και τα φρύδια μου. Αλλά έχω επικεντρωθεί κυρίως στο eye makeup για το tutorial αυτό. Απλώνουμε λοιπόν την σκιά αυτή σε μορφή σκόνης όπου έχουμε βάλει την κρεμόδη σκιά στο κινητό βλέφαρο και για την περιοχή κάτω από το φρύδι μας σαν highlighter θα χρησιμοποιήσω ένα πινέλο από τα H&M και θα απλώσω την πρώτη σκιά της παλέτας που είναι ένα highlighter shade και έχει μία γλυκιά, όχι πολύ έντονα λευκή απόχρωση, αλλά έχει αυτό, είναι από αυτά τα highlighter που έχουν μία πιο beige χρυσή απόχρωση που θεωρώ ότι είναι πιο κολακευτικά και λιγότερο έντονα και σκληρά για το πρόσωπο και ταιριάζουν σε πολλές αποχρώσεις και επιδερμίδες. Θα απλώσω τη σκιά αυτή προσεκτικά σε όλη την περιοχή κάτω από το φρύδι και στα δύο μάτια. Ελπίζω να σας αρέσει που δεν έχω βάλει σε ταχύτητα αυτό το βίντεο. Σκέφτηκα ότι από τη στιγμή που είναι σχετικά σύντομο να το αφήσω στην κανονική του ταχύτητα γιατί πολλές λέτε ότι σας ζαλίζει λίγο το να πηγαίνει πάρα πολύ γρήγορα και να βάλω από πάνω το voice-over. Περιμένω τα σχόλιά σας για να μου πείτε πώς σας φαίνεται και τι ακριβώς προτιμάτε στα make-up tutorials, γιατί ακόμη πειραματίζομαι. Αφού απλώσουμε λοιπόν πολύ καλά το highlighter shade, παίρνω ένα smudge brush από την εταιρεία e.l.f. και χρησιμοποιώ την Kiko σκιά στην απόχρωση Pearly Electric Green για να την απλώσω στο crease. Συνήθως το σκούρο πράσινο, που δεν είναι και τόσο σκούρο, είναι αρκετά έντονο, δεν είναι ένα χρώμα που προτιμώ για το crease, αλλά στο συγκεκριμένο μακιγιάζ που θέλω να δώσω πολύ έντονο αποτέλεσμα στο χρώμα και να διαχωρίσω το κινητό βλέφαρο, θεωρώ ότι είναι ένα ωραίο μεταβατικό χρώμα και βοηθάει να δώσω περισσότερη ένταση στο βλέμμα. Θα πάρω λοιπόν το πινέλο αυτό της Urban Decay, που είναι ένα διπλό πινέλο, και θα χρησιμοποιήσω τη δεύτερη του πλευρά που είναι ένα blending brush για να κάνω blend σε όλες τις σκιές που έχω βάλει ως τώρα. Αυτό είναι ένα κομμάτι που ίσως θα μπορούσα να προχωρήσω πιο γρήγορα, γιατί όλοι ξέρουμε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε με τις ώρες blending και εγώ εδώ δεν επιμένω πάρα πολύ, γιατί δεν έχω και πολλά σημεία να κάνω blending. Για το κάτω βλέφαρο, βιάστηκα, στη γωνία του άνω βλεφάρου θα βάλω την πιο teal απόχρωση, το bend της παλέτας, με το shader brush της Urban Decay που σας έδειξα. Συγκεκριμένα είναι το πινελάκι το οποίο έρχεται με μία από τις δύο naked παλέτες, δεν θυμάμαι με ποια, νομίζω με την δεύτερη, αν θυμάμαι καλά, ή με την Vice, αλλά νομίζω ότι είναι αυτό από την naked. Βάζουμε λοιπόν λίγο στην άκρη την πετρόλαιο απόχρωση για να δώσει μια πιο όμορφη μετάβαση και για το κάτω βλέφαρο θα χρησιμοποιήσω αυτό το διπλό Vivid Eyes μολύβι της συλλογής που γενικά μου έχει εντυπωσιάσει. Θα δείτε εδώ ότι είμαι λίγο διστακτική στο να το απλώσω, δεν είναι καθόλου σκληρό, είναι πολύ κρεμόδες, πολύ μαλακό, απλώνει πολύ όμορφα. Απλώς είναι τόσο έντονα αξημένο όταν το αγοράζεις
που είναι τόσο μητερίμη του που φοβάσαι να το χρησιμοποιήσεις εύκολα τόσο κοντά στο μάτι. Μετά τις πρώτες μια-δυο χρήσεις και αυτή αλλά και η μαύρη του πλευρά έχουν μαλακώσει πολύ και είναι πολύ εύκολο να τις χρησιμοποιήσω. Έχει μια πολύ όμορφη απόχρωση, η απόχρωση του αυτή είναι η Keen Green Apple. Γενικά αυτή η συλλογή και ειδικά τα πράσινα της με έχουν ξετρελάνει εντελώς. Και βάζω και λίγο στην εξωτερική γωνία του άνω βλεφάρου για να το ενώσω περισσότερο με το κάτω βλέφαρο. Για να δώσω λίγη περισσότερη ένταση στο βλέμμα θα χρησιμοποιήσω στο waterline την μαύρη πλευρά που είναι ένα κλασικό κολ μαύρο μολύβι, το οποίο επίσης μετά από μια-δυο χρήσεις θα δείτε ότι γράφει πιο εύκολα και πιο μαλακά, γιατί δεν έχεις το φόβο ότι θα σου καρφωθεί αυτή η μύτη μέσα στο μάτι. Δεν με ενδιαφέρει να δώσω πολύ έντονο αποτέλεσμα, γιατί θέλω αυτό το ανοιξιάτικο έντονο χρώμα στο μακιγιάζ και όχι το μαύρο να κλέψει την παράσταση, αλλά κυρίως θέλω να το βάλω στην εξωτερική γωνία του ματιού πιο πολύ, γιατί πάντοτε βοηθάει ένα μαύρο μολύβι να ξεχωρίζει το μάτι και να δώσει ένα μεγαλύτερο βάθος στο βλέμμα. Έχει πολύ μεγάλη σταθερότητα και στο waterline. Εδώ θα χρησιμοποιήσω ένα pigment από τη συλλογή αυτή στην απόχρωση Joyful Teal και για να το απλώσω θα χρησιμοποιήσω το E21 Smudge Brush της Sigma, που είναι ένα από τα καινούργια αγαπημένα μου πινέλα. Εδώ το χρησιμοποιώ και αυτό για να το βάλω στην απόχρωση που έχω απλώσει και την Teal, στην περιοχή που έχω απλώσει την Teal σκιά, δηλαδή στο έξω μισό του κινητού βλεφάρου. Αλλά θα το χρησιμοποιήσω και για να απλώσω πολύ λίγο στο κάτω μου βλέφαρο που μου αρέσει πάρα πολύ. Απλώς θέλω να προσέχετε όποτε χρησιμοποιείτε pigments αλλά κυρίως glitters για τα μάτια σας να είναι κατάλληλα για την περιοχή του ματιού, ώστε να μην έχετε ποτέ κάποιο πρόβλημα να τραυματίσετε τα μάτια σας, γιατί υπάρχει πάντοτε αυτός ο κίνδυνος, ειδικά όταν αγοράζετε glitter από πιο φτηνά μαγαζιά τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα για τα μάτια. Για το μάγουλα θα χρησιμοποιήσω την παλέτα Blast στην απόχρωση Quirky Pink και με το F40 πινέλο της Sigma, το συγκεκριμένο είναι από την Paris παλέτα μου, αλλά είναι το ίδιο κλασικό F40 πινέλο, θα χρησιμοποιήσω ένα μείγμα και των δύο αποχρώσεων ρουζ της παλέτας, που είναι μία ροζ και μία κοραλή απόχρωση, για να την απλώσω στα μάγουλα μου. Ενώ για highlighting θα δείτε ότι θα πάρω την highlighting απόχρωση της παλέτας και με το ίδιο πινέλο θα την απλώσω σε όλα τα σημεία στα οποία θα έβαζα κλασικά highlighter. Είναι γενικά ένα πολύ εύκολο και πολύ απλό μακιγιάζ, δεν χρειάζεται πολλά πράγματα και στα μάτια θα μπορούσα να βάλω λιγότερα προϊόντα και κυρίως βασίζεται σε αυτό το πολύ έντονο χρωματικά και πολύ ζωντανό eye makeup και σε ένα πρόσωπο και χείλη τα οποία είναι σχετικά όχι τόσο έντονα αλλά φρέσκα και ζωντανά, δηλαδή όχι σε ουδέτερες αποχρώσεις. Και για τα χείλη χρησιμοποιώ ένα από τα αγαπημένα προϊόντα, το Long Lasting Lipstick στην απόχρωση Coral Pink, πολύ κρεμώδες, πολύ όμορφη απόχρωση, μένει στα χείλη και τα ενυδατώνει. Πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το προϊόν. Είστε το αγαπημένο μου της συλλογής. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το μακιγιάζ, να είναι κάτι το οποίο θα θέλατε να δοκιμάσετε για τώρα που έρχεται η άνοιξη. Για να ολοκληρώσω και να σετάρω το μακιγιάζ μου θα χρησιμοποιήσω το αγαπημένο μου Fix Plus της MAC και αυτή τη φορά χωρίς να βάλω καθόλου loose powder, γιατί δεν με ενδιαφέρει τόσο η διάρκεια αφού το κάνω μόνο για το βίντεο, αλλά θα το σβήσω χρησιμοποιώντας το καμπούκι brush της Real Techniques. Περιμένω τα σχόλιά σας, να μου πείτε πώς σας φάνηκε αυτό το μακιγιάζ. Αν σας άρεσε το βίντεο πατήστε like και κάντε subscribe για να ενημερώνεστε για τα επόμενα βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ. Φιλάκια πολλά.